Ευχαριστώ, αδελφοί, τον Πατέρα Χρήστο, διότι μου δίνει την ευκαιρία και την ευλογία Του να επικοινωνήσω μαζί σας δια του Κηρύγματος. Έτσι, χθες μιλήσαμε για την Θεία Μεταμόρφωση του Κυρίου μας, τη μεγάλη αυτή δεσποτική γιορτή, που αν δεν μπορέσουμε, δεν κατορθώσουμε να μεταμορφωθούμε εδώ στη γη, δεν θα ελπίζουμε να ζήσουμε το ουράνιο, το θείο φως στη Βασιλεία των Ουρανών την ημέρα εκείνη. Σήμερα να ξανακηρύξουμε. Επικρατεί η γνώμη μεταξύ πολλών χριστιανών ότι τώρα το καλοκαίρι δεν πρέπει να γίνονται κηρύγματα, ή αν γίνονται κηρύγματα να είναι πολύ σύντομα. Όπως είπε κάποιος, κάνει κήρυγμα, αλλά να είναι, λέει, θερινό, καλοκαιρινό, πολύ περιορισμένο. Βέβαια, την απάντηση δεν θα τη δώσω εγώ, θα αφήσουμε τον Ιερό Χρυσόστομο να απαντήσει σε αυτό τη γνώμη που επικρατεί μεταξύ πολλών χριστιανών. Πρώτα-πρώτα, εάν όντως υπήρχε ανάγκη να είναι σύντομα, πολύ σύντομα, ο Ιερός Χρυσόστομος θα έκανε δύο θείες λειτουργίες. Θα έκανε μία καλοκαιρινή και μία για όλες τις άλλες εποχές. Δεν έκανε, μία θεία λειτουργία έκανε. Δεύτερο, βλέπουμε ότι πάντα στην Αγία Τράπεζα υπάρχει το Άγιο Ποτήριο και υπάρχει και το Ευαγγέλιο. Ο Χριστός, ο οποίος σταυρώνεται και πίνουμε το σώμα και το αίμα Του, και το Ευαγγέλιο που είναι ο Λόγος του Θεού. Επίσης, σε κάθε λειτουργία γίνονται δύο είσοδοι. Η πρώτη είσοδος, η μικρά είσοδος, βγαίνει ο Ρέας με το Ευαγγέλιο, βγαίνει ο Χριστός για να κηρύξει, και η δεύτερη μεγάλη είσοδος, βγαίνει ο Χριστός για το Γολγοθά, για να σταυρωθεί επάνω στο Γολγοθά. Αλλά αν όμως ακούσουμε, αδελφοί, τι λέει ο Ιερός Χρυσόστομος για το κήρυγμα πριν 16 περίπου αιώνες, όπου επικρατούσαν άλλες καιρικές συνθήκες και δεν υπήρχε αυτή η πρόοδος η σημερινή, θα δούμε, λέει ο Χρυσόστομος, κήρυγμα οδεύων δια πάσης ανέσεως ουκ έστι κήρυγμα. Κήρυγμα που γίνεται με κάθε άνεση, άνεση του ιεροκήρυκα και άνεση των ακροατών, δεν είναι κήρυγμα. Ασφαλώς ο Άγιος Χρυσόστομος θα έχει υπόψη του τον Κύριό μας πάντα, ο οποίος για να κηρύξει σε μια ψυχή στη Σαμαρίτιδα, ξεκίνησε από την Ιουδαία πρωί-πρωί, 6 ώρα ξημερώματα, με τους μαθητάς του, πεζοπορώντας για να φτάσει να είναι συνεπής στο ραντεβού του στις 12 ώρα το μεσημέρι, που θα πήγαινε η Σαμαρίτιδα στο πηγάδι του Ιακώβ για να πάρει νερό. Και λέει ο Χριστός, και κοπιακός εκ της οδηπορίας. Αυτό έκανε ο Κύριός μας. Άρα έκανε κήρυγμα όχι δια πάσης ανέσεως, αλλά κήρυγμα όχι δια πάσης ανέσεως και εκ μέρους των ακροατών. Την επόμενη Κυριακή θα ακούσουμε για το θαύμα του χορτασμού των 5.000. Πάνω από 15.000 άτομα πήγανε στην έρημο και από το πρωί μέχρι το βράδυ άκουγαν το κήρυγμα του Κυρίου μας. Πού κάθονταν? Επάνω στα χορτάρια, στις πέτρες, μέσα στον ήλιο, νηστικοί και χωρίς ψωμί, χωρίς φαγητό, χωρίς νερό, και άκουγαν το κήρυγμα. Εκείνο το ήταν κήρυγμα όχι δια πάσης ανέσεως. Μπορούμε εμείς σήμερα να πούμε ότι και εκ μέρους των ιεροκηρύκων και εκ μέρους των ακροατών, ότι είναι κήρυγμα μετά πάσης ανέσεως, όταν βρισκόμαστε μέσα σε κλιματιστικά, μέσα σε ωραίες πολυθρόνες και ακούμε και ωραία μουσική από τους ψάλτες και από τους ιερείς? Λοιπόν, είναι κήρυγμα δια πάσης ανέσεως? Να πούμε λίγα λόγια, αδελφοί μου. Σήμερα στην Ευαγγελική Περικοπή είδαμε τρία θαύματα. Είδαμε δυο τυφλούς και ένα κοφάλαλο να τους θεραπεύει ο Κύριός μας. Να μιλήσουμε για τους τυφλούς. Δυο τυφλοί, μόνο μια λέξη θα πω, ότι ακολουθούσαν τον Χριστό, τον πήραν από πίσω και συνέχεια του φώναζαν. Τι του έλεγαν? Τι παρακαλούσαν τον Κύριο? Κύριε Ιησού, Ιε Δαβίδ, ελέησόν μας.
δεν του είπανε «Κύριε Ιησού Χριστέ, δώσ' μας το φως μας». Ενώ εμείς στην προσευχή μας αριθμίουμε συνέχεια «Δώσ' μου εκείνο, δώσ' μου εκείνο, δώσ' μου εκείνο, εκείνο, εκείνο». Η τυφλή λέξη το τι ήθελαν, αλλά λέει να μας ελεήσει. Γιατί? Διότι ήξερε ο Χριστός τι ήθελαν και τους έδωσε αυτό που ήθελαν, αλλά τους ταλαιπωρεί, τους δοκιμάζει, δεν τους απαντά, μπαίνει σε σπίτι και αυτή συνέχεια επιμένουν «Κύριε Ιησού, ε, Δαβίδ, ελέησό με». Και ο Κύριος τους απαντά όπως πάντα: «Πιστεύετε ότι δύναμη τούτο ποιήσε? Πιστεύετε ότι μπορώ αυτό να το κάνω?» Και όταν είπα «Ναι Κύριε», τότε άπλωσε τα χέρια του, τα μάτια του και ήταν το φως. Αλλά και αμέσως μετά έγινε το άλλο τραύμα. Προσύνεγκαν, έφεραν κοντά στον Χριστό ένα κοφάλαλο δαιμονιζόμενο. Και ο Κύριος, φυσικά από το δαιμονιζόμενο, δεν ζήτησε αν πιστεύει ή όχι ότι μπορεί ο Κύριος να το κάνει. Δεν μπορούσε ο δαιμονισμένος να απαντήσει, να πιστέψει. Και γι' αυτό λοιπόν ο Κύριος θεραπεύει το δαιμόνιο και βγάζει το δαιμόνιο από αυτόν τον άνθρωπο, τον δυστυχισμένο, τον κοφάλαλο. Και υπάρχει, αδελφοί μου, μια σκέψη, μια απορία μεταξύ των χριστιανών. Μα τον περασμένο μήνα, πριν 15 μέρες, ακούσαμε για τους δαιμονισμένους των Γαδαρινών. Σήμερα ακούμε για τον δαιμονισμένο τον κοφάλαλο. Στις 28 του Αυγούστου θα ακούσουμε επίσης για τον δαιμονισμένο παιδί, το οποίο το έφερε ο πατέρας του κοντά στον Χριστό για να του βγάλει το δαιμόνιο. Λοιπόν, και βλέπουμε και λένε μερικοί, καλά, γιατί η Εκκλησία βάζει τέτοιες περικοπές που φέρουν τον αποτροπιασμό μας? Να βλέπεις, να ακούς για ανθρώπους δαιμονισμένους, να ακούς να σκίζουν τα ρούχα τους, να είναι με αλυσίδες. Το παιδάκι αυτό που θα ακούσω μεθαύριο, που να βγάζει αφρούς από το στόμα του και να σπαρταρά σαν το ψάρι, ο δαίμονας να το σπαρταρά και να το κινδυνεύει. Γιατί αυτές οι περικοπές? Δεν υπάρχουν άλλες ωραίες περικοπές να ακούμε κάθε Κυριακή? Και μάλιστα η Εκκλησία μας εθέσπισε 6 Κυριακές το χρόνο να μιλάνε για αφαίρεση δαιμονίων, δαιμονισμένων ανθρώπων, θεραπεία δαιμονισμένων. Ενώ για τους Αγίους Πατέρες υπάρχουν μόνο 3 Κυριακές, για αφαίρεση δαιμονίων 6 Κυριακές. Και από τις Κυριακές αυτές τις 6, δεν είναι τυχαίο, αδελφοί μου, ότι μία είναι το φθινόπωρο, τον Οκτώβρη, που είναι του Λουκά η περικοπή για τον δαιμονισμένο των Γαδαρινών. Μία Κυριακή είναι το χειμώνα, η συγκύπτουσα, η δαιμονισμένη, που το πνεύμα, το δαιμονικό πνεύμα είχε κυρτώσει. Μία Κυριακή είναι την Άνοιξη, όπου αναφέρεται πάλι στο δαιμονισμένο παιδί, Δέλτα Κυριακή των Ιστιών, και 3 Κυριακές το καλοκαίρι. Είναι τυχαίο σε όλες τις εποχές από ένα δαιμονισμένο, από μια Κυριακή, και στους Ιούλιο, Αύγουστο, 3 Κυριακές για δαιμονισμένους? Λένε οι πατέρες, αδελφοί μου, ότι βάζει η Εκκλησία μας να ακούγονται αυτές οι περικοπές για 2 κυριολόγους. Ο πρώτος λόγος είναι για να πιστούν οι άνθρωποι και μερικοί που αμφιβάλλουν ότι υπάρχει δαίμονας. Υπάρχει ο Σατανάς, ο οποίος πειράζει τους ανθρώπους. Όσο και αν θέλει ο Σατανάς να πείσει τους ανθρώπους ότι δεν υπάρχει, γιατί αν μας πείσει ότι δεν υπάρχει, τότε προστεί ο αγώνας, προστεί ο φόβος, προστεί όλα αυτά να το αποφεύγουμε. Αμφιβάλλεις, Χριστιανέ μου, αν υπάρχουν δαίμονες? Πήγαινε σε λίγες μέρες, πήγαινε στην Κεφαλονιά, πήγαινε να ακούσει και που μαζεύονται οι δαιμονισμένοι και στο Άγιο Γεράσιμο, και την ώρα που βγαίνει ο ιερεύς με τα Άγια και με το Σταυρό, τότε να ουρλιάζουν και να φωνάζουν «Με καψές γερό καψάλι» για τον Άγιο Γεράσιμο. Και για ποιο λόγο η Εκκλησία μας βάζει να ακούγονται αυτές οι περικοπές για το δαιμονισμένο? Αδελφοί μου, για να δούμε εμείς οι χριστιανοί σε τι κατάντια, σε τι εξαχρίωση ο Σατανάς φέρει τον άνθρωπο, αυτό το πλάσμα του Θεού μας. Γι' αυτό λοιπόν ακούγονται αυτές οι περικοπές. Αλλά αδελφοί μου όμως, πραγματικά εμείς συνειδητοποιήσαμε αυτό το μεγάλο κίνδυνο που διατρέχουμε?
λένε μερικοί βέβαια χριστιανοί, μα γιατί? Γιατί ο Κύριος δεν εξαφανίζει τους δαίμονες? Εκεί στους Γαδαρινούς οι δαίμονες παρακάλεσαν, οι λεγιών, 6.000 δαίμονες, παρακάλεσαν τον Χριστό να μην τους εξαφανίσει στην Άβυσσο. Και ο Κύριος τους κάνει το θέλημά τους. Τους λέει ναι, δεν σας εξαφανίζω, και τους έριξε στους χείρους. Αλλά γιατί όμως ο Κύριος δεν εξαφανίζει τους δαίμονες, να σταματήσει πλέον αυτός ο αγώνας, αυτός ο κίνος, να ησυχάσουμε εμείς οι χριστιανοί και να επαναπαυθούμε? Για τρεις λόγους, αδελφοί μου. Ο Χριστός δεν εξαφανίζει τους δαίμονες. Ο πρώτος λόγος είναι, αναφέρεται μέσα στην Αποκάλυψη, κεφάλαιο 12, στίχος 12, λέει ο Κύριος επιτρέπει να υπάρχουν τα δαιμόνια επολίγων ακόμη καιρό. Για λίγο ακόμη καιρό, για να τι? Για να μπορέσει ο άνθρωπος ελεύθερος να επιλέξει ή τον Χριστό ή τον διάβολο. Γιατί αν δεν μπορούσε ο άνθρωπος να κάνει μόνος του, με την ελευθερία που του έδωσε ο Κύριος, την επιλογή, τότε θα ήταν άδικο την ημέρα εκείνη ο Κύριος να δώσει λόγο, να ζητήσει λόγο από τους χριστιανούς. Ένας δεύτερος λόγος που δεν εξαφανίζει ο Κύριος τους δαίμονες είναι, αδελφοί μου, ότι εάν δεν υπάρχει εχθρός, δεν υπάρχει αγώνας. Και αν δεν υπάρχει αγώνας, δεν υπάρχει βραβείο, δεν θα υπάρχει στεφάνι της νίκης. Και ένας τρίτος λόγος που ο Κύριος δεν εξαφανίζει τους δαίμονες είναι διότι, λέει ο Κύριος, μπορεί ακόμη και από αυτά τα άσχημα αποτελέσματα τα οποία επιφέρει, τις καταστροφές που επιφέρει ο σατανάς στους ανθρώπους, μπορεί μέσα από αυτά ο Κύριος, λέει, να κάνει πνευματική γυμνασία, να σώσει τους ανθρώπους. Αδελφοί μου, κάποτε ο Όσιος Παΐσιος είχε μια συντροφιά νέων και παρατήρησε στο λαιμό ενός νέου νεαρού που άκουγε το πτώσιο Παΐσιο, παρατήρησε κάτι να κρέμεται εδώ με ένα στενή από το λαιμό του, και του λέει, το ρωτάει, παιδί μου, τι είναι αυτό που έχει στο λαιμό σου? Και του λέει το παιδί, γέροντα, είναι, λέει, το ζώδιό μου. Και απαντά ο Όσιος Παΐσιος, λέει, παιδάκι μου, λέει, τα ζώδια είναι για τα ζώα, για τους χριστιανούς είναι ο σταυρός του Κυρίου μας. Αδελφοί μου, κινδυνεύουμε. Άνθρωποι πάσης ηλικίας. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι την μεθεπόμενη Κυριακή ο Κύριος θα ρωτήσει τον πατέρα του δαιμονισμένου παιδιού. Θα τον ρωτήσει, από πότε είναι δαιμονισμένο το παιδί σου, από πότε είναι άρρωστο, για να ακουστεί δυνατά σε όλους μία λέξη. Να ακουστεί η λέξη παιδιώθεν. Από μωρό παιδί πήγε ο σατανάς μέσα στο παιδί. Κινδυνεύουν τα παιδιά μας, κινδυνεύουμε εμείς, κινδυνεύουμε όλοι μας. Πώς, τι θα κάνουμε, τι πρέπει να γίνει? Ας ακούσουμε τη συμβουλή που δίνει ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος και τελειώνει. Ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος λέει, θέλεις, χριστιανέ μου, θέλεις, άνθρωπε, να μην δουν τα δαιμόνια μέσα σου? Τρία πράγματα θα κάνεις. Το πρώτο που θα κάνεις, προσευχή. Αδιάλειπτη προσευχή. Όταν προσεύχεσαι, δεν πλησιάζει δαίμονες. Το δεύτερο που θα κάνεις, χριστιανέ μου, είναι να μελετάς την Αγία Γραφή, να μελετάς το Λόγο του Θεού. Και το τρίτο που θα κάνεις, για να μην μπουν τα δαιμόνια μέσα σου, λέει, να έχεις συχνή θεία κοινωνία. Να βάζεις το Θεό συχνά μέσα στην καρδιά σου. Όπου υπάρχει ο Χριστός, δεν υπάρχουν δαίμονες. Ας ευχηθούμε, αδελφοί μου, πραγματικά να αγωνιστούμε κατά των δαιμονίων, γιατί αν δεν αγωνιστούμε, δεν θα απολαύσουμε, δεν θα πάρουμε το βραβείο την ημέρα εκείνη στη Βασιλεία των Ουρανών. Αμήν.